σας. Ο σύγχρονος τεχνοκρατικός πολιτισμός μας διαμόρφωσε τραγικά ανθυγιεινές συνθήκες ζωής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την όποια ζωή διασώθηκε στις σύγχρονες στρατοπόλεις. Τα αδέσποτα και η δυστυχία τους είναι αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών, των δικών μας αποφάσεων, των δικών μας δραστηριοτήτων. Πού θα ξεδιψάσουν σε μια πόλη χωρίς βρύσες, χωρίς πηγές? Τι θα φάνε σε έναν κόσμο από άσφαλτο, πετόν και πλαστικό? Πού θα βρουν ησυχία μέσα σε τόσο θόρυβο και διωγμό? Με ποιο δικαίωμα εμείς τα πολιτισμένα όντα δεν τους εξασφαλίζουμε έστω στοιχειώδεις εναλλακτικές συνθήκες ζωής? Είναι απλό, θα πει κανείς, γιατί ίσως δεν έχουμε κανένα κέρδος από αυτή την ιστορία σύμφωνα με τις αξίες της κοινωνίας μας. Κι όμως, κάποτε πρέπει να πληρώσουμε για τις επιλογές μας. Και πληρωμή δεν μπορεί να είναι ο βρόχος του Μπόγια και ο θάνατος, όπως και αν τον ονομάζουμε. Γιατί μια παιδεία, μια λογική και μια κοινωνία που δεν παίρνει υπόψη της ότι αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής δεν αφορά μονάχα την κάλυψη των υλικών μας αναγκών, αλλά την ψυχολογική, συναισθηματική και οικολογική υγεία, και προϋποθέτει κυρίως την άνθηση των συναισθημάτων της τρυφερότητας, της αγάπης, της φιλίας και της στοργής, είναι μια κοινωνία καταδικασμένη στην συναισθηματική φτώχεια και στη μοναξιά των ανθρωπίνων σχέσεων. Τα αδέσποτα, αν προσπαθήσουμε να τα πλησιάσουμε, μπορούν να μας δώσουν τόση χάρη, ομορφιά και τρυφερότητα, ώστε να βρούμε το μύτο της Αριάδνης για να βγούμε από το λαβύρινθο της βίας. Ένα βλέμμα λοιπόν στην καταφρόνια και την αναλγησία. Ένα βλέμμα στην ανθρώπινη τρυφερότητα και την αγάπη. Leave it all.
κομμάτια. Εμείς τα φέραμε και εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Πριν 15.000 χρόνια έφερε το σκύλο και πριν 7.000 χρόνια τη γάτα δίπλα του. Γιατί δεν τον γνώρισαν τον Οδυσσέα έπειτα από 20 χρόνια, ούτε ο πατέρας του, ο Λαέρτης, ούτε ο γιος του, ο Τηλέμαχος, ούτε η γυναίκα του φυσικά, η Πινελόπη, αλλά τον γνώρισε ο Άργος πάνω σε ακαθαρσίες τον είχανε και του κούνησε την ουρά και πέθανε. Αυτό είναι να πει ο συγγραφέας, ας πούμε, της Οδύσσιας, ότι το μεγαλύτερο δείγμα αφοσίωσης προς τον άνθρωπο το έχει δώσει ένα σκύλο. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που κοιτάνε με τα μάτια της ψυχής τους. Αυτοί που ποτέ δεν νιώθουν εξόριστοι και μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη. Χαρίστε ένα αδέσποτο στον εαυτό σας και στα παιδιά σας. Θα ανθίσετε από συναισθήματα στοργής και τρυφερότητας. Θα δείτε αλλιώς τον κόσμο και τον εαυτό σας. Θα ξαναβρείτε τις χαμένες αξίες της ζωής. Θα σας βοηθήσει να διεκδικήσετε χώρο για να παίξετε με τα παιδιά σας, να αναπνεύσετε ελεύθερα, να κινηθείτε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, κυρίες και κύριοι, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ζώων, υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των παιδιών μας για μια ζωή πλούσια συναισθηματικά, υγιή κοινωνικά και ισορροπημένη ψυχολογικά. Τι να πει κανείς για τις γάτες? Υπάρχουν τόσες παροιμίες και παρομοιώσεις για το χουζούρι τους, την εξυπνάδα τους, τον αλήτικο χαρακτήρα τους, την οχέλεια και την τρυφερότητα που αποπνέουν. Είναι τα πιο γνωστά, τα πιο οικεία στον άνθρωπο ζώα. Αιώνες συμβιώνουν μαζί του και πράγμα παράξενο, κρατούν αναλύωτη την προσωπικότητά τους, την ανάγκη της ελευθερίας και της προσωπικής αξιοπρέπειας. Ίσως για να μας υπενθυμίζουν συνεχώς την μοναδικότητα της κάθε ύπαρξης σε όποιο ζωικό είδος και αν ανήκουν. Όμως εμείς προχωρήσαμε πολύ, τόσο ώστε η συμβίωσή τους με τον άνθρωπο να γίνεται από μαρτυρική έως θανατηφόρα. Ίσως γιατί στην εποχή μας η μοναδικότητα, η ελευθερία, η διαφορετικότητα να κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Στις σύγχρονες αξίες της κοινωνίας μας, όπου και ο άνθρωπος έγινε προϊόν, η γάτα ως αξία χρήσεως δεν έχει καμιά απολύτως χρησιμότητα. Αλλά μήπως η αγάπη, η τρυφερότητα, η ευγένεια, η μπέσα, η φιλία δεν βρίσκονται στο σκοπεδότοπο των σύγχρονων αξιών μας? Όποιος κράτησε μια γάτα στην αγκαλιά του θα ξέρει καλά πως αυτό το πλάσμα έχει τη χάρη να γαλινεύει την καρδιά μας. Ποιος δεν ένιωσε τη γαλήνη, την ασφάλεια και την ειρήνη ακούγοντας το ρορόνισμα του ύπνου της? Για ποιον τάχα είναι απειλή αυτά τα πλάσματα? Παρακολουθήστε αυτά τα χαριτωμένα ζώα στους σκουπιδότοπους του πολιτισμού μας, έκθετα στα εγκληματικά ένστικτα του ανθρώπου, αυτού του ανελαίητου λογικού όντως.
Όησες, μικρά ξωτικά με μάτια που καίνε, σαγίνι και μυστήριο, χάρη και χάρμα του κόσμου μας. Μουσικές παραλλαγές της Μπαστέτ, της θεάς γάτας των αρχαίων Αιγυπτίων, ακατάδεκτες, ανυπότακτες, ιδιότροπες, χαδιάρες, απαιτητικές. Γάτες των παραμυθιών. Ο παπουτσωμένος γάτος του Περό που ακόμα φωνάζει πλάι στη λίμνη, ο κύριός μου ο Μαρκίσιος του Καραμπάθα πνιγεί. Η πανούργα γάτα του Λαφοντέν που βγαίνει πρωινή-πρωινή για κυνήγι. Και η γάτα του Κάρολ που χάνεται λίγη-λίγη από τα μάτια της Αλίκης, πρώτα η άκρη της ουράς της και τέλος-τέλος το χαμόγελό της, που έμεινε για λίγο εκεί, ακόμα και όταν σβήστηκε η υπόλοιπη. Γάτες των ποιητών, ο Μούψης, ο Κρού, η κυρία της νύχτας, η Σινταρέλα, το Γατσατσόνι, η Μιναλούς του Γέιτς, η πιο κοντινή συγγενής του φεγγαριού να γλιστράει απαλά ανάμεσα στα χόρτα, κοιτάζοντας το φεγγάρι. Χορεύεις, Μιναλούς, χορεύεις. Οι εύθυμες γάτες του Έλιοτ με τα φεγγαρόφωτα μάτια που κάνουν την τουαλέτα τους, περιμένοντας να βγει το γατοφέγγαρο για να πάνε στο γατοχορό. Οι γάτες του Σεφέρι, που βγαίνουν για πόλεμο με τέσσερις καμπάνες την ημέρα από το μοναστήρι του Αϊνικόλα. Και οι γάτες της Σερβάκη, ποίηματα ζωντανά ή και φαντάσματα. Της Κουίτσι, της Παγωνιάς, του Φεγγαριού και των θανάτων μας. Γάτες του δρόμου, άγριες, κυνηγημένες, πεινασμένες, φιλίποπτες, μοναχικές, έτοιμες να τρυπώσουν έντρομες στον πρώτο κίνδυνο. Πλησίασέ τες μαλακά, μίλησέ τους χαμηλόφωνα, μην κάμεις να τις αγγίξεις, μισούν τις ξαφνικές οικειότητες. Κάμε μόνο μια υπόκληση από κάποια απόσταση και βγάλε το καπέλο σου, όπως λέει ο Έλιοτ. Πες, να το ριζικό, να οι αγάπες που βγήκαν στο δρόμο για τον επιούσιο. Και πάρε σπίτι το παρατημένο γατί. Άστο να ξαπλώσει πάνω στη σόμπα. Άστο να παίξει. Βάλ το στα γόνατά σου να σου δώσει λίγη από τη μαγική του ηρεμία. Δες με τα μάτια του τα όρατα σήματα που περιφέρονται στο δωμάτιο όταν σβήνει το φως. Άστο να κοιμηθεί στην αγκαλιά σου. Κάνε το να ξεχάσει. Κι αν το ταράξει όνειρο κακό, σημαίνει πως θυμήθηκε. Γαλήνεψέ το για να γαλινέψεις. Μια κοιμισμένη αγαπούλα στην ποδιά σου είναι για σένα δώρο, αντίδοτο για όλα τα κακά. Γατιά του εθνικού κήπου, του Ζαπίου, παρατημένα, χαμένα, τρομοκρατημένα. Σαν πας στον κήπο, μην ξεχνάς να έχεις μαζί σου λίγη τροφή, λένε οι φίλοι της γάτας που έχουν αναλάβει την προστασία τους. Και αντί γι' αυτό ένα πρωί, τα περισσότερα βρέθηκαν φαρμακωμένα. Κι άλλο δεν ποθείς παρά να ήταν ο κόσμος μας σαν την αρχαία Αίγυπτο, να βρίσκαν οι ένοχοι τιμωρία αντάξια της πράξης τους, και εν ζωή και μετά θάνατον. Γιατί πράγμα πιο άτιμο δεν είναι από το να επωφελείται κάποιος από τις ανάγκες του ανυποψίας του και του αθώου και να τον εξοντώνει.
ψυψί, δεν τις έχω μάθει σε αυτό τον ήχο, γιατί τους καλούν καμιά φορά και τους χτυπούν. Και εγώ στους γάτους μου έχω μάθει το πάρε το όπλο και πέσε πρινής όταν ακούσεις ανθρώπους. Ωρια μου πιζουλίνα σε καλάντα, χερούμενη που πάντα. Μια ζητώ καρό φετρό τη κιάντα. Μια ζητώ καρό φετρό τη κιάντα. Που τζάει τη πριμαβέρα. Ζώα δεν είναι ούτε παιχνίδι για να παίζουμε και ύστερα να τα πετάμε όταν βαρεθούμε, ούτε εργαλείο. Είναι οι συνταξιδιώτες μας σε αυτό τον αέναο κύκλο της ζωής και οφείλουμε να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους στη ζωή και την προσωπικότητά τους. Αν σήμερα υποφέρουν, όπως αναμφίβολα υποφέρουν και τα παιδιά των ανθρώπων, γι' αυτό υπεύθυνοι είμαστε μονάχα εμείς. Εμείς, οι αξίες μας και οι πρακτικές μας. Και όσο υποφέρουν τα ζώα, θα υποφέρουμε κι εμείς. Όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η υπεράσπιση των ζώων αποτελεί την καλύτερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας, της ζωής τους και του μέλλοντός τους, της φυσικής και ψυχικής τους υγείας. Αν δεν υπάρξουν χώροι ζωής στις σύγχρονες πόλεις για τα ζώα, δεν θα υπάρχουν και για τα παιδιά μας. Έως ότου λοιπόν η πολιτεία αποφασίσει να λύσει το πρόβλημα, φροντίζοντας να εξασφαλίσει τόπο ζωής στα αδέσποτα και όχι να μεθοδεύει το θάνατό τους, πολλά μπορεί να κάνει κανείς. Ακόμα και την πιο απλή πράξη, να βάλει ένα δοχείο με καθαρό νερό σε μια γωνιά της απάνθρωπης πόλης μας για να τα απαλλάξει τουλάχιστον από το μαρτύριο της δίψας. Με όποιον τρόπο και αν βοηθήσει κανείς, θα είναι μια θητεία αγάπης την οποία θα εισπράξει στο πολλαπλάσιο. Είπαμε, το ζήτημα είναι ότι οι γάτες δεν μας αφήνουν κανένα κέρδος. Σωστά. Το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε είναι ένα παρεδώσε καθαρής αγάπης. Κάτι που δεν κοστίζει τίποτα και το έχουμε τόσο ανάγκη στην εποχή μας. Ένα γλυκό όνειρο στον συνήθως εφιαλτικό μας ύπνο μετά των νυχτερινών δελτίων ειδήσεων. Το τι μπορεί να διδαχθεί ένα παιδί, γιατί μπορεί να διδαχθεί ένα παιδί από το ζώο, η συμπεριφορά προς τα ζώα, γιατί λυπάμαι πάρα πολύ, οι Έλληνες δεν αγαπάνε τα ζώα. Το λυπάμαι που το λέω, γιατί θα δείτε μία ξένη οικογένεια με τρία παιδιά μωρά,
Θα αφήσει το παιδί, ας είναι 10 σκυλιά εδώ, να πάει κοντά να τα χαϊδέψει. Και θα δείτε μία μάνα Ελίνα, θα το τραβήσει τσιρίζοντας, κάνοντας το ιστερικό το παιδί της. Ο πολιτισμός ενός λαού φαίνεται από την αγάπη του προς τα ζώα. Λοιπόν, θέλω να πω για το ζώο το οποίο ξεψύχησε μέσα στα χέρια μας εδώ πέρα. Από φόλα βέβαια κάποιου ανθρώπου εντός αγωγικών. Και έτυχε να περνάει και κάποιος Γάλλος εκείνη τη στιγμή και το είδε το ζώο να ξεψυχάει. Του κάναμε τις πρώτες βοήθειες, ήταν βέβαια πολύ αργά. Και είπε ο άνθρωπος ότι αν ήξερα ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα, όχι ποτέ δεν θα πάταγα το πόδι μου, αλλά τώρα που θα γυρίσω στη Γαλλία, θα δώσω γραμμή να μην πατήσει άνθρωπος στην Ελλάδα. Δήμαρχος επαρχιακής πόλης, για να καθαρίσει, λέει, μια ώρα αρχίτερα την πόλη του από τα αδέσποτα, έδωσε εντολή να τα πετάνε ζωντανά στα απορριμματοφόρα του Δήμου, ώστε να πολτοποιούνται μαζί με τα σκουπίδια. Παραπέμφθηκε άραγε κανείς τη δικαιοσύνη? Υπάρχουν πολλοί που διαμαρτύρονται εδώ πέρα ότι φέρνουν βρωμιά τα ζώα. Εκείνη την ίδια την πειράζει που βλέπει τόσα ζώα εδώ ελεύθερα? Yo soy, me encantan los animales. Λέει ότι προσωπικά της αρέσουν πάρα πολύ τα ζώα και δεν βρίσκει ότι είναι βρώμικα τα ζώα που έχουμε εδώ στην πλάκα. Και μάλιστα σήμερα έδωσε από το φαγητό της ένα γατάκι να φάει στο εστιατόριο που είχαν πάει. Θα θυμάστε ίσως το καλοκαίρι που μας πέρασε την εκστρατεία της πολιτείας μέσω της τηλεόρασης για να απαλλάξουμε τη χώρα από τα σκουπίδια, ώστε να μην μας θεωρούν οι τουρίστες βάρβαρους. Ένα σποτ όμως αυτής της εκστρατείας έδειχνε ένα γατάκι νεκρό στη μέση του δρόμου, χτυπημένο από αυτοκίνητο, και την ίδια στιγμή ακουγόταν η φωνή του εκπολιστή, που μάλλον είχε πληρωθεί από κρατικά κονδύλια, να μας παρακινεί διδακτικά να βάλουμε τα σκουπίδια στη θέση τους. Και το ζώο σφάδαζε από πόνους και το πήραμε, το πήγαμε. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να το ζώσουμε. Είχε ακατάσχετη αιμορραγία και του κάναμε ευθανασία. Μα αυτό είναι το λιγότερο. Έχουν συμβεί άλλα. Τους βγάζουν τα μάτια, τους κόβουν, τους τα κλωτσάνε σε τέτοιο σημείο που τους σπάνε τα πόδια. Δεν ξέρω γιατί βγάζουν τις κακίες τους όλες πάνω σε ένα ανήμπορο γκάρι. Και τελικά όλα τα χωνεύουμε, όλα τα αφομοιώνουμε, ανίκανοι να αντιληφθούμε σε τι συνίσταται η πραγματική φτώχεια της ζωής μας.
Και εδώ τα ζώα κακοποιούνται και υποφέρουν. Όμως θα προσέξετε ίσως κι εσείς μια διαφορά. Σε αυτή την παλιά αθηναϊκή γειτονιά, με τη χαμηλή δόμηση, τους πεζόδρομους και την ισορροπημένη σχέση μεγεθών οικοδομής και ζωής, και το βλέμμα των ζώων είναι διαφορετικό. Δεν έχει εκείνη την θλίψη των έγκλειστων και των εγκαταλειμμένων. Ο τρόπος χρήσης του περιβάλλοντος δεν απέχει μονάχα την ιεράρχηση των αξιών μας, αλλά και παράγει και καλλιεργεί αξίες. Κυρίες και κύριοι, από παντού φτάνουν ευανάγνωστα τα σήματα κινδύνου. Έχουμε ένα χρέος απέναντι στα παιδιά μας. Να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο με λιγότερη βία και περισσότερο σεβασμό στη ζωή και στη φύση. Κουτάβια βρέφη. Σε κόσμο αφιλόξενο ήρθαν, μα δεν το ξέρουν. Η φύση τα διδάσκει να τραφούν, να μεγαλώσουν, να ζευγαρώσουν ερωτικά, να γεννήσουν, να διαγράψουν τον ταγμένο κύκλο της ζωής. Μαζεύουν κόκαλο, τροφή που τους προσφέρει χέρι στοργικό, και δεν υποψιάζονται πως είναι λάθος που ήρθαν στη ζωή. Δεν ξέρουν πως θα έρθει παγωμένη χειμωνιά, πείνα και κακός θάνατος. Ζώα νεαρά που σκυρτούν παίζοντας, η άκρα αθωότητα, δύναμη της ζωής που αντέχει, όσο αντέχει, και μέσα στα χαλάσματα. Ζώα παιδιά, στην ευτυχία της άγνοιας.
υπάρχει κάποιο φάρμακο της εγκατάλειψης. Υπάρχουν καταφύγια για το ορφανά σκυλιά του δρόμου. Είναι όμως φαρμακοπικρό. Θυμάται ο σκύλος τον αφέντη του και τον αναζητάει. Ποθεί το σπίτι, τα παιδιά. Θυμάται τη στιγμή που τον παράτησαν και μαραζώνει. Κοιτάει μέσα από τα κάγκελα και περιμένει να έρθει. Έλα και πάρε τον. Ή πάρε όποιο άλλο σκυλί να το παρηγορήσεις. Εσύ να έχεις σύντροφο αγαπητό και εκείνο να έχει σπίτι. Να έρθει εδώ άλλο σκυλί για να γλιτώσει, να τραφεί, να γιατρευτεί, να φύγει. Τα ζώα που ημερώσαμε είναι για να ζουν κοντά μας και τα άσυλα δεν γιατρεύουν την ορφάνια. Το επεισόδιο που θα δείτε και εσείς σε λίγο με παρέπεμψε σε ένα απόσπασμα από το Άξιον Ευστή του Ελίτη. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω. Κατά εκεί που δεν έσωνε κανείς να δει, με τα χέρια εμπρός του σκύβοντας, τα μεγάλα ετοίμασε κενά στη γη και στο σώμα του ανθρώπου. Το κενό του θανάτου για το βρέφος το ερχόμενο. Το κενό του φωνικού για τη δικαία κρίση. Το κενό της θυσίας για την ίση ανταπόδοση. Το κενό της ψυχής για την ευθύνη του άλλου. Και συλλογέμαι πως αυτές οι γυναίκες ακριβώς είναι που προσπαθούν να γεμίσουν το κενό της ευθύνης των άλλων με το περίσσευμα της ψυχής τους. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους άλλους ως άτομα και ως πολιτεία από την ανευθυνότητά τους. Θα ήταν ίσως άδικο να μην επισημάνουμε ένα στοιχείο, ότι οι πολίτες που προσπαθούν ξοδεύοντας χρόνο, χρήμα και ψυχή για να ανακουφίσουν τα αδέσποτα αυτά που γεννά η ανευθυνότητα των άλλων, είναι συνήθως γένους θηλυκού. Οι άδειες παραλίες του χειμώνα. Κρύο, μοναξιά και λύπη. Πείνα. Στάσου στην άκρη του δρόμου ή κρύψου εκεί, στις παρυφές του δάσους. Αν κρυώνεις πολύ, μπορείς να χωθείς κάτω από τα θάμνα. Και τέντωσε τα αυτιά. Σε λίγο θα έρθει το άσπρο αυτοκίνητο. Θα ακούσεις τη μηχανή. Μπορείς τώρα να ξεχάσεις τη νύχτα. Μπορείς να κοιτάζεις το βάθος του δρόμου ως τη στροφή. Μπορείς να περιμένεις κάποιον. Δεν είσαι μόνος όταν περιμένεις κάποιον. Μικρή ξανθιά γατούλα, αλήτησα των εξοχικών δρόμων, χαμένη, πού η ζέστη και πού η αγκαλιά, πού το χάδι και πού να κρυφτείς όταν βρέχει, δρόμοι, αυτοκίνητα, κι αν χυθείς στα τυφλά να περάσεις, την Όλγα που πήγε να σώσει ένα σκυλάκι τη σκότωσαν, σαβράκι πού να βρεις το χειμώνα, οι παραθεριστές που σε τάιζαν έφυγαν, πήραν το φουσκωτό, πήραν την απόχη, πήραν τα ψαροπέδιλα και γύρισαν σπίτι τους. Δεν πήραν εσένα. Πού σπίτι για σένα και πού αγκαλιά να ρουθουνήσεις. Όμως κάθε πρωί ξημερώνει. Τις καλές μέρες βγαίνει ήλιος και στεγνώνει τη γούνα σου. Και έρχεται πάντα το άσπρο αυτοκίνητο. Το ξέρεις πως θα έρθει. Όλα τα ξέρουν οι σκύλοι και οι γάτες.
Ήρθαν. Ήρθαν με τα φωτεινά πρόσωπα των ανθρώπων που χαίρονται όταν δίνουν χαρά. Ήρθαν εκείνες που μας σκέφτονται τις σκοτεινές νύχτες ή που τάχτηκαν να πολεμήσουν τη στέρηση, τον πόνο, το φόβο. Φιλικές, σαν τα δέντρα με την πυκνή φιλοσιά. Ελάτε έρημοι σκύλοι και ξεχασμένα γατιά. Αυτά τα χέρια έρχονται για χάδια, οι φωνές για γλυκόλογα, η τροφή, το νερό για ζωή. Μικρός παράδεισος στην άκρη του δρόμου, μεγάλη αγκαλιά για όλους, και για το σκελετωμένο σκύλο με τα λυπημένα μάτια και για το κουτσό γατί. Για λίγο μπορείς να ξεχάσεις το σπίτι που έχασες. Μη σκέφτεσαι τώρα την ώρα που σε παράτησαν σε αυτή τη μακρινή παραλία. Το αυτοκίνητο έφυγε τότε και εσύ έτρεξες άδικα πίσω του. Άδικα το έψαξες πυλαλώντας ανήσυχος. Άδικα το περίμενες μέρες και νύχτες. Όμως αυτό εδώ το αυτοκίνητο θα ξανάρθει. Κάθε πρωί θα ξανάρχεται. Ξέρεις την ώρα. Όλα τα ξέρουν οι σκύλοι και οι γάτες. Μικρά γατιά που γεννηθήκατε στην ερημιά, η χάρη μέσα στον πόνο, μάταιος πόθος της ζωής για τον εαυτό της, παιδιά του έρωτα και της αφροσύνης, δύναμη της ζωής που επιμένει, αγριμάκια. Σήμερα έχει τροφή για σας πάνω στη στέγη. Το ξέρετε, κλεφτρόνια με τις λιγνές ουρές. Μην τρέχετε στο φαγητό του σκύλου. Σας περιμένει το δικό σας πιάτο. Σας χορτάσετε, μπορείτε να καθίσετε στη στέγη να λουστείτε. Τι κάνουν μόνα τα ζώα από το ένα ως το άλλο πρωί? Περιμένουν. Περιμένουν τη μάνα ή το μάνα του ουρανού. Τώρα τα υποδέχονται. Αν έχεις δικό σου σκυλί, ξέρεις πώς υποδέχονται οι σκύλοι. Την ασυγκράτητη ορμή της χαράς, το απόγειο της αγάπης. Αν δεν έχεις, πήγαινε ένα πρωί στην παραλία του Μαραθώνα. Θα δεις πώς υποδέχονται τους φίλους τα έρημα σκυλιά. Το έξαλλο τρέξιμο, το ξέσπασμα της αφοσίωσης, την ανυπόμονη προσδοκία, τη γλώσσα των ματιών, του κορμού, της ουράς. Το δόσιμο στην τροφή και στο χάδι, την ορμή του παιχνιδιού που δονεί το σώμα, το ρίγος της ζωής σε όλους τους μυς, την άκρα εμπιστοσύνη. Μην αγοράζεις ζώα. Αυτά τα παίρνουν άλλοι. Πάρε αυτό το γατί, πριν ορμήσεις το δρόμο και το πάρει ο θάνατος. Πάρε το μαύρο, που του φαρμάκωσαν την όμορφη χιονούλα και πάει να πεθάνει από μαράζι. Πάρε αυτόν τον πανέμορφο λύκο που τον παράτησαν και στενάζει ακόμα και στον ύπνο του. Ή πάρε ένα μωρό. Έτσι. Σαν ανταπόδοση για το φταίξιμο όλων μας. Δώρο στη φύση, αντίδοτο του πόνου και γιατρικό της δικής σου μοναξιάς, πριν έρθουν οι μέρες της μεγάλης παγωνιάς. Thank you.
Στους τόπους παραθερισμού περισσεύουν τα αδέσποτα. Είτε γιατί κάποιοι που πήραν ένα ζώο για μια σεζόν το εγκατέλειψαν όταν τέλειωσαν οι διακοπές τους, είτε γιατί κάποιοι άλλοι δήθεν φιλόζωοι πήραν μεν το δικό του ζώο επιστρέφοντας στην πόλη, αλλά άφησαν εκεί τα προϊόντα των καλοκαιρινών ερώτων του. Κυρίες και κύριοι, η υπευθυνότητά μας δεν μετράει όταν είμαστε συνεπείς επειδή φοβόμαστε τις κυρώσεις. Η υπευθυνότητα και η συνείδησή μας δοκιμάζονται εκεί όπου δεν υπάρχουν κυρώσεις, αλλά αξίες. Τα αδέσποτα έχουν το ίδιο δικαίωμα χρήσης του περιβάλλοντος όπως και εμείς. Στο κάτω-κάτω, αυτά ούτε το περιβάλλον καταστρέφουν, ούτε ρυπαίνουν, ούτε μολύνουν. Αντίθετα, η σχέση μας μαζί τους και η έγνοια μας για αυτά είναι μια ελάχιστη ίσως ριζούλα που μας κρατάει ακόμα σε επαφή με τη φύση και υπερασπίζεται την ψυχή μας. Μια κοπέλα, η Όλγα Μάλι, πέρσι το καλοκαίρι, σκοτώνεται προσπαθώντας να σώσει ένα ζώο. Ο δρόμος της αγάπης είναι οδυνηρός στον κόσμο μας. Κυρίες και κύριοι, κάπου πρέπει να σταματήσουμε και να αναζητήσουμε σχέσεις συνεργασίας με τους συνταξιδιώτες μας σε αυτή τη θαυμαστή οδύσσια της ζωής. Ίσως ο δρόμος του σεβασμού της ζωής, της τρυφερότητας, της στοργής, της συνεργασίας είναι ο μόνος που μας απόμεινε πια για να ξαναγίνουμε πολίτες αυτού του κόσμου. Ας τον δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε παρά μόνο βία, βαρβαρότητα, ασκήμια και πιθανώς την υπαρξιακή μοναξιά μας. Γεια σας.